Εγώ, το πήρε, εγώ λέω ότι η γυναίκα μου πριν από 7-8 μήνες τον Κάρολο δεν τον βλέπω, τη λέω. Αυτός να θυμάσαι μια φορά ότι αυτός εκεί θα πεθάνει και θα βουλιάξει και το σκάφος εκεί. Πέρσι το λέγα αυτό. Οι σκέψεις του κυρίου Αρίστου, ναυτικού στο επάγγελμα που ζει στην περιοχή της Σούδας και συναντούσε συχνά τον 74χρονο Βρετανό, αποδείχτηκαν προφητικές. Σήμερα, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό της ορού του, οι λιμενικές αρχές με τη βοήθεια βατραχανθρώπων που πραγματοποίησαν αυτοψία στο ιστιοφόρο, διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Τραύματα δεν έφερε, από ό,τι είδαμε εξωτερικά, οπτικά, ό,τι είδα δηλαδή. Φάνηκε όμως να είναι πολλές ώρες μες στο νερό. Φάνηκε να. Δεν ξέρω, φάνηκε γιατί είχε, το δέρμα είχε λίγο αποκολληθεί από πάνω. Τώρα τι έγινε, καμιά σωλήνα του κόψε. Σάπισε και αυτό, κανένα μαδέρι ξεκαρφώθηκε από κάτω. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αν δεν βγει έξω να το δουν οι πυρογνώμονες. Άμα είναι ξύλινο μωρέ από κάτω μπορεί να σαπίσει και γι' αυτό. Να σαπίσει, έπιε κανένα μαδέρι. Βούλιαξε, τι να κάνει. Με την ποδηλατία 10 χρόνια και πέρα. Συνταξιούχος εισαγγελέας, ο άτυχος Βρετανός ζούσε χρόνια στην Κρήτη. Είχε χάσει τη σύζυγό του και περνούσε μια ήρεμη ζωή στο νησί, μοιράζοντας το χρόνο του ανάμεσα στο αγαπημένο του ιστιοφόρο και στο σπίτι που είχε αγοράσει στην Απτέρα. Σε εδώ καθόταν, έπινε το κρασάκι του, δεν πήραζε κανένα. Επενώ βγαίνει μέσα, προ ένα χρόνο λένε τον είχαν δέσει. Δεν ξέρω τώρα, αλήθεια ψέματα. Εδώ, τι λένε εδώ. Τουλάχιστον για 2-3 μήνες ο άνθρωπος δεν έβγαινε έξω. Ήταν συνέχεια μέσα με το σκυλάκι του. Σκαρί του 1900 το ιστιοφόρο σκάφος του Βρετανού ήταν ασυντήρητο επί μία δεκαετία σύμφωνα με ψαράδες της περιοχής. Επενόβιο ο άνθρωπος μέσα, κάποια στιγμή αποφάσισε να το βγάλει έξω και επειδή κάνω εγώ συντήρηση σε πλοία και τέτοια εποχιακά, μετά το ανάβαλε, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο το ανάβαλε. Και πιστεύω πως από ζημιά θα πάθε, δεν έχει κάποιο στάση, ήταν ήσυχος άνθρωπος. Προσπαθούσε να βρει γερανό, το βγάλει έξω, να το συντηρήσει και δεν έβρισκε γερανό γιατί είχε πάρα πολύ ψηλά άλμπουρα, όπως βλέπετε, και ενοχλούσε στην πούμα και δεν μπορούσε να τον πιάσει γερανός να τον βγάλει έξω. Ο άτυχος άνδρας είχε εκφράσει την επιθυμία του να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στην Κρήτη. Υπό ποιες συνθήκες κατέληξε, εξετάζεται από τα στελέχη του λιμεναρχείου Σούδας. Φαντάσου τώρα αυτό εδώ ξύλινο, 15 χρόνια, 20 χρόνια μέσα στη θάλασσα. Σάπισε, εκεί που κοιμόταν ο κακομοίρης, πνίγηκε. Αυτός προσπάθησε να φύγει έξω, γιατί τον βρήκαμε στη σκάλα. Είχε ένα σκαλάκι, το οποίο πρέπει να ανεβοκατέβαινε με το φουσκωτάκι που είχε. Εκεί τον βρήκαμε εμείς, μπερδεμένο με ένα σκηνάκι εδώ. Ο πιστός σύντροφος του Βρετανού, το σκυλί του, αφού κατάφερε να διασωθεί, αναζητά τώρα ένα φιλόξενο περιβάλλον. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η Προστασία των Ζώων, κάνει έκκληση σε όποιον μπορεί να τον φιλοξενήσει μέχρι να βρεθεί η οικογένεια του κηδεμόνα του. Σαν τον Ναυαγό που ήταν ο Κακομοίρης, που δεν έχει πνοή, δεν έχει μιλιά, δεν έχει ούτε να γαυγίσει, ούτε το παραμικρό τίποτα.